Θα ασχοληθούμε με την τραγωδία, το έγκλημα των Τεμπών στον απόϊχο της χτεσινής συζήτησης στη Βουλή, κατά την οποία ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία, μόνο οι 32 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν όχι. Τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής ακολουθούν προτάσεις για προανακριτική τις επόμενες μέρες, προανακριτικές επιτροπές. Με την κυβέρνηση βεβαίως διαστόματος του κυρίου Βορύδη να προσπαθεί να προεξοφλήσει ότι και που τα ψηφίζουμε δεν πρόκειται να γίνει τίποτα γιατί έχουμε την πλειοψηφία. Έτσι τα είπε ο κύριος Βορύδης εμέσως πλέον σαφώς με αυτά τα καλά νομικά που όντως ξέρει για να προειδεάσει. Λοιπόν, εμείς απόψε θα ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα και θα μου επιτρέψετε να καλησπερίσω καταρχάς την κυρία Μαρία Καριστιανού, την οποία έχουμε μαζί μας. Είναι η πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων του Δυστυχήματος στα Τέμπη και μητέρα ενός 20χρονου κοριτσιού. Κυρία Καριστιανού, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα που είστε μαζί μας για να δούμε πώς βλέπετε με όλη τη δυσκολία και την ανάμνηση των καταστάσεων που έχει έρθει αυτές τις ημέρες. Καλησπέρα κυρία Καριστιανού. Καλησπέρα σας. Να πω την καλησπέρα μου και στον δικηγόρο τον κύριο Γιώργο Βίτα που θα είναι μαζί μας απόψε. Καλησπέρα κύριε Βίτα. Καλησπέρα σας. Και στον Άρη Σπίνο και τον Ανδρέα Παπακυριακόπουλο που είναι μαζί μου στο στούντιο εδώ της εκπομπής. Καλησπέρα και στους δύο. Να είστε καλά, καλησπέρα. Ειλικρινή συλληπιτήρια κυρία Καριστιανού. Να είστε καλά. Κυρία Καριστιανού, θα ξεκινήσω από το εξής. Δώστε μου ένα σχόλιο πώς είδατε αυτό που έγινε χθες στη Βουλή. Τη συζήτηση, τις τοποθετήσεις, τα συμπεράσματα, τις προοπτικές που υπάρχουν, αν υπάρχουν. Πώς το είδατε? Κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια. Εγώ νομικός δεν είμαι. Εγώ είμαι μία μάνα που έχασε το παιδί της. Το ότι 9 μήνες μετά γίνεται μια εξεταστική για να δούνε πού πρέπει τελικά να απλώσουν την έρευνα και να βρούνε τους υπεύθυνους για αυτό το έγκλημα, να πω ότι με χαροποιεί. Να γινόταν τον πρώτο μήνα που συνέβη ό,τι συνέβη, θα είχε και άλλη αξία. Εγώ που ζω από κοντά αυτή την, το δικαστικό κομμάτι και αναφέρομαι στην ανακριτική διαδικασία, μόνο εμπιστοσύνη δεν έχω σε τίποτα, ούτε στη δικαιοσύνη ούτε στους πολιτικούς. Με δύο λόγια, το ότι έπρεπε να γίνει εξεταστική, σαφώς ναι, έπρεπε να γίνει πολύ νωρίτερα. Εμένα θα με ικανοποιήσει πολύ να προχωρήσουμε γρήγορα στην προανακριτική και να αποδοθούν ευθύνες εκεί που πρέπει επιτέλους. Τώρα, το θέμα της εξεταστικής για το 97, δεν ξέρω πότε, δεν μπορώ να καταλάβω. Λίγο με έχει μπερδέψει, καθώς πιστεύω ότι γίνεται σαν να πραγματικά χωρίς να υπάρχει λόγος, γιατί έχουν κάποια αδικήματα παραγραφή, και ενώ θα προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην όλη διαδικασία. Άρα δεν μπορώ να καταλάβω τη σκοπιμότητα αυτού του, του να γίνει, δηλαδή να πάει τόσο παλιά. Για την προανακριτική και αυτά που είπε ο κύριος Βορύδης, εντάξει, τι να πω. Ελπίζω ότι επειδή ακριβώς είναι η ευρωπαϊκή θεσμοί, δεν θα μπορέσουν να ξεφύγουν τόσο εύκολα όσο νομίζουν. Κύριε Βίτα, έρχομαι σε εσάς. Κοιτάξτε, είπαμε και την άλλη φορά ότι όταν θέλεις να κάνεις αναζήτηση και ξαφνικά ανοίγεις το θέμα στα 20 χρόνια πριν, αυτός ο τρόπος και αυξάνει τους κατηγορουμένους και επιβραδύνει την έρευνα και γενικώς μάλλον οδηγεί σε συσκότηση παρά στη διαφάνεια και στην ανάδειξη της αλήθειας. Τώρα, τι την ενδιαφέρει την κυρία Καριστιανού, αν έχει μία πολιτική ευθύνη ένας υφυπουργός, ας πούμε, το 2012. Δεν την απασχολεί καθόλου. Αυτό που την απασχολεί προφανώς για λόγους και μόνο ηθικούς, διότι εμείς τώρα τι θα πούμε σε μία μάνα που έχασε το παιδί της ότι θα διερευνήσει η Βουλή τι έγινε και τι την ενδιαφέρει. Και να σας πω και κάτι, δεν ενδιαφέρει και κανέναν μας. Μας ενδιαφέρει μόνο πολιτικά ενδεχομένως όσοι θέλουν να ασχοληθούν με αυτό. Προφανώς ενδιαφέρει
το να προχωρήσει η ποινική δικαιοσύνη και να αρχίσει πλέον να επιρρύπτει ευθύνες σε όλους αυτούς οι οποίοι δεν έκαναν όλα όσα έπρεπε ώστε να μην συμβούν δύο τρένα να τρακάρουν στο ίσιωμα. Και να φτάσουμε να είμαστε δηλαδή σε συνθήκες που δεν υπάρχουν ούτε στην Ινδία και δεν υπάρχουν ούτε στην Γκάνα. Διότι σε όποιον πούμε ότι χτυπήσαν το 2023 δύο τρένα μεταξύ τους, είναι αδιανόητο αν περάσει όχι από μία βουλή, από 15 βουλές. Λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρει, διότι ξέρετε, ο κόσμος πρέπει να τιμωρήσει πολιτικά αυτούς οι οποίοι φταίνε. Ξέρουμε ποιοι φταίνε, ξέρουμε ποιοι διατέλεσαν πολιτική όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρουμε τις ευθύνες τους, ξέρουμε τις παραλήψεις τους και ξέρουμε ότι το μόνο που τους ενδιέφερε είναι η καλή γραβάτα. Και ξέρουμε επίσης ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι προέτρεπαν την κόρη της κυρίας Καριστινού και τους υπολείπους να ταξιδέψουμε το τρένο γιατί είναι ασφαλές, γιατί είναι γρήγορο και γιατί μπαίνουμε σε μια νέα εποχή. Και ξέρουμε επίσης γιατί παρακολουθούσαμε ότι τα τρένα ανά δύο μέρες εμφάνιζαν βλάβες και ο κόσμος έφτανε από Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Τούμπαλιν με τα λεωφορεία. Τα ξέρουμε. Μάλιστα. Πάμε στις ερωτήσεις σας, κύριε Παπακυριακόπουλε. Κυρία Καριστιανού, καταρχήν να πούμε στους τηλεθεατές που πιθανότατα να μην γνωρίζουν ότι η δική σας κόρη, η Μάρθη, δεν έκλεισε ούτε τα 20 χρόνια της. Αυτό για να καταλαβαίνουμε γιατί έγκλημα μιλάμε. Το τι έγινε πριν το έγκλημα είναι κάτι που διερευνά η δικαιοσύνη. Εδώ όμως ακούμε, κυρία Καριστιανού, και θέλω τη δική σας επιβεβαίωση ότι πλέον η δικαιοσύνη διερευνά και κάποια εγκλήματα που έγιναν μετά από το έγκλημα. Όπως η αλλίωση του χώρου εγκλήματος. Εάν το λέω σωστά, δηλαδή το περιβόητο μπάζωμα την ώρα που δεν είχαν μαζευτεί ακόμα ούτε τα κομμάτια των νεκρών. Ισχύει αυτό, κυρία Καριστιανού? Βεβαίως ισχύει. Γι' αυτό το πράγμα φωνάζουμε από τις 15 Μαρτίου περίπου. Εδώ, το ξέρετε... Ναι, 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 κυρία Καριστιανού, ναι, ναι. Ότι ο ανακριτής, ναι, πήγε πρώτη φορά στο κουλούρι. Στα Τέμπη δεν πρέπει να έχει πάει ποτέ. Ναι. Πρώτη φορά, μετά από 9 μήνες, παρουσιάστηκε να δει το κουλούρι, το χώρο που φυλάσσονται, τέλος πάντων, τα βαγόνια και τα χώματα που μετέφεραν έτσι βιαστικά από τα Τέμπη. Δεν έχει πάει ουδέποτε στα Τέμπη. Είναι ανακριτής. Καθόμασταν και του λέγαμε ότι τα έχουν μπαζώσει και τα έχουν αλλοιώσει όλα. Και δεν σηκώθηκε από το γραφείο του να πάει να δει, να πει τι λένε αυτοί οι άνθρωποι εδώ. Τι χώρος είναι αυτός, τι κατηγορίες είναι αυτές που ακούω. Το να σηκώνουν τα βαγόνια με τους γερανούς ξεκίνησε την τρίτη ημέρα από το έγκλημα. Την τρίτη μέρα, μπορείτε να διανοηθείτε. Και ενώ ακόμα υπήρχε, δεν μπόρεσαν να βρουν τίποτα για έναν άνθρωπο. Τίποτα, ούτε λίγη στάχτη. Παρόλα αυτά, αυτό δεν τους εμπόδισε να κάνουν όλα αυτά που κάνανε. Το δεύτερο, κυρία Καριστιανού, γιατί επιμένω ότι τα εγκλήματα μετά το έγκλημα τεκμηριώνουν ότι ήταν έγκλημα στα Τέμπη. Δεν ήταν ούτε ατύχημα ούτε δυστύχημα. Γιατί κανένας δεν τρέχει να σκεπάσει και να καλύψει τα απομεινάρια ενός μη εγκλήματος. Προφανώς. Υπάρχει δημοσίευμα και υπάρχουν καταγγελίες ότι βρέθηκαν ίχνη υλικού που χρησιμοποιείται σε νόθευση καυσίμων. Συλόλυμα. Ισχύει αυτό, κυρία Καριστιανού? Βεβαίως. Μάλιστα. Σας ρωτάω, έχει, κυρία Καριστιανού, γιατί τα αποκαλύπταμε από εδώ, τα αποκάλυψε και ο Κυριάκος Βελόπουλος από το Βήμα της Βουλής και έσπευσαν τότε, τις πρώτες ημέρες, να πούν ότι πρόκειται για ψεκασμένες θεωρίες και για συκοφαντίες και για τερατολογίες. Κλείνω με αυτό, γιατί εσάς πρέπει να ακούσουμε, για να πω ότι όταν υπάρχουν αυτές οι αποκαλύψεις, βγαίνει στις διαψεύδεις, με λιδωρία μάλιστα, για εμένα είναι ο ορισμός της τέλεσης του εγκλήματος και της προσπάθειας απόκρυψης των στοιχείων. Εμείς θα είμαστε στο πλευρό σας, κυρία Καριστιανού, μέχρι τέλους, γιατί θα μπορούσαν να ήταν τα δικά μας τα παιδιά, ειδικά εμείς που έχουμε παιδιά. Μέχρι τέλους, κυρία Καριστιανού. Να είστε καλά. Κυρία Καριστιανού, είπατε ότι τελικά, για να μείνουμε σε αυτό που επιβεβαιώσατε στην ερώτηση του Ανδρέα,
Ότι υπήρχε λοιπόν αυτό το υλικό ξυλόλιο, αυτό καλά το λέω. Ξυλόλιο, ναι. Βρέθηκε λοιπόν, το οποίο δίνει άλλη διάσταση στο τι μπορεί να υπήρχε εκεί τώρα και να προκλήθηκε η έκρηξη, πέρα από όλα όσα μας έχουν πει. Δηλαδή, συμφωνείτε με αυτή την εκδοχή? Φυσικά. Πείτε μου ένα λόγο για τον οποίο γίνεται ένα έγκλημα και τρέχουν την τρίτη μέρα, και ενώ υπάρχουν ακόμα διαδικασίες ανέβρασης νεκρών και μεταφέρουν τα χώματα με τους νεκρούς και τα βαγόνια σε έναν άλλο χώρο, σκάβουν το χώρο και αφαιρούν μεγάλη ποσότητα χώματος, ναι, φέρνουν καινούριο χώμα, ναι, το στρώνουν με χαλίκι και από πάνω με πίσα. Αν αυτό δεν γίνεται για να συγκαλύψω, για ποιο λόγο γίνεται και για το οποίο εγώ ξοδεύω 700.000 ευρώ. 700.000 ευρώ. Όταν εμείς μάθαμε ότι αν λειτουργούσε έστω η τηλεδιοίκηση, η οποία μπήκε σε λειτουργία 6 μήνες μετά το Σεπτέμβρη, που κόστιζε 200.000, ναι, τα παιδιά μας τα ζούσαν. Μάλιστα, εδώ βλέπουμε, κυρία Καριστιανού, βλέπουμε ένα βίντεο που μας δείχνει, εξηγεί στον κόσμο, δεν είναι υποχρεωμένο να ξέρει, το ξυλόλιο, αυτό το υλικό το οποίο τροφοδοτεί την έκρηξη, προκαλεί την έκρηξη. Βλέπουμε εδώ αμέσως πώς γίνεται για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Κυρία Καριστιανού, συνεχίστε. Και ενώ λοιπόν υπάρχει αυτή η εμφανής προσπάθεια συγκάλυψης που θα έπρεπε να ενεργοποιήσει κάπως τον ανακριτή, ναι, μόνος του να κάνει κάποια πράγματα, όχι που του τα πηγαίναμε εμείς, που του τα πήγαμε έτοιμα, που βρήκαμε ποιος έδωσε την διαταγή, τέλος πάντων την εντολή. Πείτε μας, να γίνει όχι, κυρία Καριστιανού, σταματήστε σε αυτό γιατί σας άκουσα και τις προάλλες. Ποιος έδωσε, ποιος βρήκατε και πώς βρήκατε, ποιος έδωσε την εντολή? Είναι συγκλονιστικό, πρέπει να μας το πείτε. Εγώ έστειλα ένα εξώδικο στον κύριο Αγοραστό, γιατί είχα μάθει ότι εκείνος έκανε την εκτέλεσε τέλος πάντων αυτό το μπάζωμα, και έλαβα μία απάντηση γραπτή ότι εγώ ακολουθούσα εντολές. Και εντολές ήρθαν από τον κύριο Τριαντόπουλο, έγιναν δύο συνεδριάσεις και μου δόθηκε αυτή η εντολή. Ο κύριος Τριαντόπουλος είναι... Υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Ήταν τότε υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Υφυπουργός σήμερα... παρά τον Πρωθυπουργό. Ναι, ναι, και σήμερα υφυπουργός κλιματικής κρίσης. Υπάρχει λοιπόν το έγγραφο, η απάντηση που σας έχει δώσει ο απερχόμενος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, που μιλά για δύο συσκέψεις, στις οποίες συμμετείχε εκ μέρους του Πρωθυπουργού, προφανέστατα δεν ήταν ως ιδιώτης, ο κύριος Τριαντόπουλος, και εκεί δόθηκε αυτή η εντολή. Μάλιστα, και αυτό, ναι, το έγγραφο υπάρχει στη δικαιοσύνη και δεν έχει γίνει τίποτε. Τίποτε. Μάλιστα. Κύριε Σπίνο, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Κύριε Καψαμπέλη, εγώ δεν θα σας βοηθήσω σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε. Εγώ δεν έχω την πνευματική μιλιχιότητα που έχετε εσείς, που έχει ο Αντρέας Καψαμπέλης και ο κύριος Βίτας, όταν απέναντί μας είναι τα μάτια της κυρίας Καριστιανού που έχασε ένα 19χρονο κορίτσι. Επειδή τούτες τις ώρες γιορτάζουν οι τιμητές μιας ψευτοδημοκρατίας που υπάρχει σήμερα στον τόπο μας, είπε με δύο λέξεις ότι δεν πιστεύει τη δικαιοσύνη, δεν πιστεύει τους πολιτικούς που έχουν γίνει κίνης ώρες δήθεν της αποκάλυψης αυτού του τραγικού εγκλήματος. Και μας λέει μια μητέρα, και τελειώνω τη διαπίστωσή μου, γιατί δεν θα πω πράγματα που εξυπηρετούν ούτε το να μην δεχτεί πρόστιμο το κανάλι, ούτε το να παραμένω εδώ ήρεμος. Είπε αυτή η λαμπρότατη μητέρα, με ήπιο λόγο, με μια σεμνότητα που αποτελεί παράδειγμα μανάδων, που πρέπει να φωνάζουν χαμηλόφωνα όμως, αλλά με τη δυνατή ψυχή τους, ότι αυτοί οι εγκληματίες που παριστάνουν τους τιμητές της δημοκρατίας, αντί να γιορτάζουν ψευτογιορτές, να βάλουν το κεφάλι κάτω, να ανοίξουν μια τρύπα και να χαθούν από τα εγκόσμια της ελληνικής κοινωνίας και να κοιτάξουν εκεί ψηλά που μας ακούει απόψε η 19χρονη κόρη της αξιοπρεπέστατης κυρίας απέναντι μας, η Μάρθη, και άλλες 56 ψυχούλες, και να απαντήσουν γιατί τους πήραν τα όνειρα της επόμενης ζωής τους. Αν αυτά οι ψευτοδημοκράτες που σήμερα κυβερνούν τη χώρα μας δεν μπορούν να απαντήσουν, να τσακιστούν, να φύγουν από μπροστά μας. Κύριε δεν Βίτα, έρχομαι... Ο ελληνικός λαός. Ευχαριστώ. Έρχομαι, κύριε Βίτα, σε εσάς τώρα, γιατί όπως απαντάει η κυρία Καριστιανού, μολονότι υπάρχουν
αυτά τα έγγραφα που πολύ σωστά λέει και ο Ανδρέας Παγκυριακόπουλος είναι έγκλημα πάνω στο έγκλημα, συγκάλυψη του εγκλήματος. Και μας λέει η κυρία Καριστιανού ότι 9 μήνες μετά ο ανακριτής δεν είχε πάει καν στο σημείο της τραγωδίας. Όλα αυτά τι δείχνουν? Εγώ δεν θέλω να κάνω πιο συγκεκριμένη την ερώτηση αν υπάρχουν ευθύνες παραλήψεων, αμέλειας, κακής αντιμετώπισης της διαδικασίας από τη δικαιοσύνη. Αλλά πείτε μου εσείς κύριε Βίτα, τι σημαίνουν όλα αυτά? Καταρχήν να ξέρετε ότι δεν είναι συνηθισμένο οι ανακριτές να πηγαίνουν να κάνουν αυτοψίες του χώρου των εγκλημάτων, εκτός από πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Και εδώ πέρα δεν ξέρουμε αν είναι μια τέτοια. Θέλω να πω όμως το εξής. Συγγνώμη, δυο λεπτά εδώ. Δεν μιλάμε, συγγνώμη που παρεμβαίνω, αλλά δεν μιλάμε για ένα αδίκημα, για ένα έγκλημα, για ένα φόνο, για μια ληστεία. Εδώ μιλάμε για 57 τουλάχιστον ψυχές και μια ολόκληρη υπόθεση, η οποία έχει ανατεθεί, αν δεν κάνω λάθος, και σε εφέτες ανακριτές. Εκεί δεν πήγε? Ναι, ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι πράγματι η υπόθεση, που δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι ίσως η πιο σοβαρή υπόθεση η οποία υπάρχει την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα, ίσως και από το όσο ζω, επαναλαμβάνω ότι είναι το μεγαλύτερο επίγειο ατύχημα, συγγνώμη κύριε Βίτα, το μεγαλύτερο επίγειο ατύχημα στην ιστορία της πατρίδας μας. Βεβαίως. Ναι. Αυτή η φύση έγκλημα, λοιπόν, όχι ατύχημα, συγγνώμη. Ναι. Εκτιμώ λοιπόν ότι οι ειδικοί πραγματογνώμονες, οι οποίοι προφανώς έχουν λάβει εντολή από τους γονείς των θυμάτων και τους συγγενείς, θα έχουν εξηγήσει τι είναι αυτό το οποίο καλύπτεται με την πίσα και όλη αυτή τη διαδικασία που έγινε. Δηλαδή, αν πράγματι αυτό το πράγμα έγινε διότι υπήρχαν ενδείξεις για το συγκεκριμένο υλικό, το οποίο για κάποιο λόγο δεν θα έπρεπε να φαίνεται ή κάτι άλλο. Αυτό λοιπόν το κάνει απευθείας ο ανακριτής, για να μην αδικούμε λίγο τη διαδικασία. Ίσως βέβαια θα μου πείτε, δηλαδή να πάει τώρα ο ανακριτής εκεί να δει την πίσα, να δει τι ακριβώς. Καταλάβετε, θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν αρμόδιοι οι οποίοι θα έπρεπε να το κάνουν από διάφορες υπηρεσίες και πρέπει να δούμε αν αυτοί το έχουν κάνει, όμως δεν έχω γνώση της δικογραφίας. Προφανώς η κυρία Καριστιανού γνωρίζει περισσότερα, όπως ενημερώνεται και από το συνήγορό της. Απλά αυτό θα ήθελα να πω για την αποκατάσταση όχι ακριβώς της αλήθειας, μάλιστα, αλλά της μεθόδου, όπως πώς συνήθως γίνονται αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Μπορώ να κάνω μια... Βεβαίως, κυρία Καριστιανού. Ότι είναι κάτι συσύνηθες. Κατανοητό, έτσι, κύριε Βίτα. Ελάτε, κυρία Καριστιανού, ναι, λόγος εσάς. Να κάνω μια ερώτηση λίγο στον κύριο Βίτα. Ο ανακριτής δεν είναι υπεύθυνος να περιφρουρήσει το χώρο ενός εγκλήματος, ώστε να μπορέσουν να πούνε ειδικοί πραγματογνώμονες, να γίνουν... Όχι, να πούνε, δηλαδή... είναι η αστυνομία. Είναι η αστυνομία. Και η αστυνομία. Είναι αλλά αστυνομία. Η αστυνομία που δίνει το λόγο, δεν δίνει λόγο στον ανακριτή. Δηλαδή μπορώ εγώ να μπω σε ένα χώρο εγκλήματος, να κάνω ό,τι θέλω και ο ανακριτής δεν θα με αφήσει ήσυχη, δεν θα μου κάνει μια ερώτηση, δεν θα μου πει τι κάνεις εσύ, ας πούμε, δηλαδή... Δεν καταλαβαίνω. Θα σας σχηματιστεί η δικογραφία. Για παράδειγμα, δούμε κάποιον ο οποίος πάει και πειράζει τα βαγόνια. Ή πάει και κάνει κάτι άλλο στα βαγόνια. Δηλαδή, ο ανακριτής, θέλω να πω ότι δεν είναι σε μία άμεση επικοινωνία με, μάλιστα, τα αστυνομικά όργανα, γιατί δεν υπεύθυνε για τη φύλαξη. Δώσατε την απάντηση, κύριε Βίτα. Συγγνώμη. Κυρία Καριστιανού, μισό λεπτό. Συγγνώμη. Λεπτά. Κυρία Καριστιανού, για να έρθουμε στο σήμερα. Μην μείνουμε άλλο σε αυτό. Για να έρθουμε στο σήμερα. Αν είχατε μπροστά σας και μέσω του δημόσιου βήματος που συζητάμε την έχετε και την κυβέρνηση και την ηγεσία της δικαιοσύνης, γιατί είπατε προηγουμένως και για τη δικαιοσύνη και για την κυβέρνηση, για την πολιτεία, τι θα τους λέγατε, τι τους ζητάτε κατά πρόσωπον, τι ζητάτε από την πολιτεία και από τη δικαιοσύνη, από την κυβέρνηση? Δεν ξέρω τι να πω. Κυρία Καριστιανού, συγγνώμη. Είναι... Ναι, κυρία Καριστιανού, συγγνώμη. Επειδή αφήσαμε ένα θέμα ανοιχτό. Ανδρέα, να απαντήσεις αυτό λίγο, σε παρακαλώ, για να το ολοκληρώσουμε. Πείτε μας, κυρία Καριστιανού. Τι να πεις σε τόσους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δείξει ένα προσωπείο αδιανόητο, γιατί όπως είπατε και εσείς, μετά από το φρικτό έγκλημα συνεχίζονται πολλαπλά εγκλήματα εις βάρος μας. Δεν είμαστε ούτε χαζοί, ούτε τα έχουμε χάσει από το πόνο και το πένθος. Να ξεκινήσω από τον κύριο Γεωργιάδη και την πρώτη δήλωση ότι
καλώς μας λέγανε ψέμα ότι τα τρένα λειτουργούν με ασφάλεια και βάζαμε τα παιδιά μας. Εγώ το άκουσα αυτό 7 μέρες μετά. Τι έπρεπε να κάνω? Οι επιμετέπειτα δηλώσεις πάλι του κυρίου Βορύδη, του κυρίου Γεωργιάδη, το πρόσωπο, τι να πω, στον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος έλεγε ότι θα ρίξουμε άπλετο φως και μετά να ξέρει ότι έχουν ήδη μπαζωθεί και ότι δεν γίνεται τίποτα, δεν προχωράει τίποτα σωστά στην ανακριτική διαδικασία. Να πω τι, όταν από την αρχή μέχρι το τέλος είναι όλα ένα λάθος, ένα ψέμα, μια διαφθορά. Τι να πρωτοπώ σε όλα αυτά? Τι να πρωτοπώ? Εγώ να ρωτήσω ένας εισαγγελέας, δεν βρέθηκε την ώρα που ο κύριος Γεωργιάδης έβγαινε και έλεγε ότι καλώς μας έλεγε ότι είναι ασφαλή τα τρένα και μπαίναμε μέσα, να βρεθεί να του πει τι είναι αυτά που λες, γιατί δικαίως δηλαδή μας παραπλανούσε για να κόβουμε εισιτήρια? Αυτό ήταν το θέμα? Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά σε ό,τι αφορά τους πολιτικούς. Εγώ δεν βλέπω πουθενά να υπάρχει τίποτα δίκαιο. Θεωρούν ότι είναι επειδή τους έχουν μια εξουσία και πρέπει να, ο λαός τους έβγαλε για να κάνουν κάποια πράγματα, θεωρούν ότι έχουν μαζί και το ατιμόρυτο. Το ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και ποτέ κανένας δεν τους αγγίξει. Και αυτή η αλαζονία τους φαίνεται και σε όλες τις δηλώσεις. Και στις πράξεις βέβαια. Μάλιστα, Ανδρέα. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό πριν, κυρία Καριστιανού, ότι ο ανακριτής πήγε τώρα μετά από 9 μήνες. Και πήγε γιατί είχε διαπιστωθεί, και διαψεύστε με αν κάνω λάθος, ότι μήνες μετά το έγκλημα βρέθηκαν ανθρώπινα μέλη στα βαγόνια. Γι' αυτό δεν είναι το ίδιο πράγμα, δεν λέμε? Έτσι. Στα οποία μάλιστα δεν ξέρουν εάν είναι των ταυτοποιημένων νεκρών ή αν ανήκουν σε άλλους ανθρώπους, σε άλλους άδικους ανθρώπους. Ναι, και τώρα γίνονται έρευνες στο κουλούρι γι' αυτό. 9 μήνες μετά έχουν μπει τα σκυλιά που τα ζητούσαμε από την αρχή να μπουν. Όχι βέβαια στο κουλούρι. Όταν λέμε στην αρχή, εννοούμε στην αρχή που ήταν, να φανταστείτε, όταν μόλις είχε γίνει το έγκλημα, έτσι. Πήκανε τώρα 9 μήνες μετά και δυστυχώς έχουν ευρήματα, υπάρχουν ευρήματα. Από την αντιπολίτευση, κυρία Καριστιανού, σας συμπαραστάθηκε κάποιος, πολιτικός αρχηγός, κάποιος? Γιατί η κυβέρνηση καταλαβαίνει ότι έχουν κάνει τα πάντα για να συγκαλύψουν. Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά όχι, αλλά ήταν κάτι το οποίο απέφευγα. Πραγματικά δεν θέλω γύρω μου κανένα πολιτικό πρόσωπο. Κανένα. Έχει χαθεί πλήρως η εμπιστοσύνη. Αντιλαμβάνομαι, κυρία Καριστιανού, και έρχομαι, Άρη, σε σένα, ότι λοιπόν αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη και όλη αυτή τη διαδικασία που ξεκίνησε, ακόμα και την προανακριτική, γιατί είπατε κι εσείς ότι ο κύριος Βορύδης μας είπε ότι δεν θα στέρξουμε να αποκαλυφθεί. Άρα πώς θα μάθουμε την αλήθεια, κυρία Καριστιανού, πώς θα δικαιωθούν οι ψυχές των 57 ανθρώπων σας που χάθηκαν? Τι πρέπει να γίνει? Να σας πω κάτι. Είναι δυνατό να υπάρχει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών σε ισχύ όταν υπάρχουν ποινικές ευθύνες? Είναι δυνατόν εγώ να πρέπει να βγω, να κλαίω, να με λυπηθούν οι πολιτικοί για να ψηφίσουν ότι ναι, θα κάνουμε άρση της ασυλίας για να ελέγξουμε αν αυτός ο πολιτικός φταίει ή όχι? Είναι δυνατόν ο Υπουργός Μεταφορών να μην είναι φυλακή αυτή τη στιγμή? Εμένα το παιδί μου πήγε μια εκδρομή και το πήρα σε σακούλα. Δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Ο Υφυπουργός να μην είναι φυλακή αυτή τη στιγμή, να μην είναι προφυλακισμένη. Δεν υπάρχει για μένα καμία κανένα ελαφρυντικό. Ήξερα. Όλοι τους ήξεραν, και αυτή η κυβέρνηση και η προηγούμενη βέβαια κυβέρνηση. Μιλώντας με τους μηχανοδηγούς, μας λέγανε ότι παντού στέλναν υπομνήματα και λέγανε ότι δυστύχημα θα γίνει σίγουρα. Δεν ξέραμε, λέει, πότε θα γίνει. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην δε γίνει με τις συνθήκες που επικρατούσαν. Εγώ δηλαδή θα ακούω αυτά και θα βλέπω ότι
θα βλέπω τους πολιτικούς, θα βλέπω τους νομικούς εκπροσώπους της Δράστρε, Νοσέ και Ελένικ Τρέμ. Κανένας δεν έχει κληθεί να απολογηθεί. Να απολογηθεί 9 μήνες μετά. Τι νομίζουν ότι είμαστε, πραγματικά. Κύριε Σπίνο. Η απέτηση της κυρίας Καριστιανού είναι η απέτηση μιας σιωπηλής κοινωνίας που δυστυχώς δεν έχει βγει στους δρόμους. Ναι, το φωνάζει χαμηλόφωνα να πάει φυλακή και να πάνε φυλακή και όλοι αυτοί που το συγκαλύπτουν. Θέλετε να σας πω ένα στιγμιότυπο έσκους και μια εικόνα και να τη μεταφέρω στην κυρία Καριστιανού με πολύ σεβασμό. Προχτές ήμουνα στη Βουλή την ημέρα της συζήτησης. Στο εστιατόριο της Βουλής λοιπόν πήγα και ήπια ένα ποτήρι νερό και καθόμουν σκεπτόμενος αυτό το έσκος που λέγεται κόμματα εξουσίας εντός του κοινοβουλίου. Όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν αγκαλιάσει τον κύριο Καραμαλή, ακούστε το κυρία Καριστιανού, και του έλεγαν μη φοβάσαι, είμαστε εμείς εδώ, δεν θα σε αγγίξει κανένας. Καταλάβατε τώρα γιατί συγκάλυψη μιλάμε. Και καταλαβαίνετε αυτό που είπε είναι επιτομή της αλήθειας. 9 μήνες μετά τι πάμε να κάνουμε. Όταν μια εβδομάδα μετά από αυτή την δολοφονία, γιατί περί δολοφονίας πρόκειται, υπήρχε πρόταση εξασκής επιτροπής στη Βουλή από την ελληνική λύση, τότε που κόχλαζαν τα στοιχεία. Και είπε κάτι πολύ συγκλονιστικό, κυρία Καριστιανού. Κύριε Βίτα, δεν θέλω να αντιλέξω μαζί σας τίποτα, αλλά πρέπει να σας πω ότι ο ανακριτής συλλέγει στοιχεία με πρόσφορο πάσα τρόπο. Είναι αδιανόητο, είναι δικαστική βόμβα αυτό που είπε η κυρία Καριστιανού 9 μήνες μετά. Σε μια δολοφονία 57 ανθρώπων να μην έχει πάει στον τόπο του εγκλήματος. Η αστυνομία κινείται με εντολές δύο δικαστικών προσώπων, του εισαγγελέα και του ανακριτή. Δεν βάζει ούτε ταινία κόκκινη γύρω-γύρω εάν δεν διατάξει την περίμετρο καθορισμού ο ανακριτής ή ο εισαγγελέας. Πρέπει να διερευνηθεί ο ανακριτής από δικαστικό επιθεωρητή γιατί δεν πήγε. Δεν είχε βενζίνη, βαριότανε, δεν είχε παπούτσια, δεν τον ενδιέφερε. Γιατί δεν πήγε. Όταν ο ανακριτής λέει, κυρία Καριστιανού, και την πιστεύω γιατί έχει κοιτάξει την υπόθεση μέρα νύχτα, δεν κοιμάται, δεν πήγε 9 μήνες στον τόπο του εγκλήματος και πήγε μόνο στη συσσόρευση των τρένων από σίδερα, τότε κάτι σημαίνει ή άγνοια ή δεν τον ενδιαφέρει η υπόθεση αυτή γιατί δεν έχασε το δικό του παιδί. Προφανώς! Εάν είχε χάσει το ανήψη του, θα πήγαινε και θα ήταν μέρα νύχτα. Λοιπόν, κύριε Βίτα, έρχομαι σε εσάς. Δεν χρειάζεται να υψώνουμε τώρα τους τόνους. Κατανοητή και η οργή, αλλά εγώ πραγματικά, κυρία Καριστιανού, γιατί σας άκουγα και τις προάλλες, είπατε δεν έχουμε άλλη οργή και αγανάκτηση. Είμαστε μονίμως στην ίδια οργή και αγανάκτηση και έχει τεράστια σημασία ότι παρά την οργή, το θυμό και την αγανάκτηση αυτή, διατηρείται το ήθος και την ευπρέπεια ενός ανθρώπου που κερδίζει με αυτό που μεταδίδει. Και η ερώτησή μου λοιπόν, κύριε Βίτα, είναι η εξής. Σε αυτά τα αγωνιώδη ερωτήματα που θέτει η κυρία Καριστιανού και ως πρόεδρος, εκπροσωπώντας δηλαδή όλους τους συγγενείς των θυμάτων, ποιος θα απαντήσει? Δεν απαντάει η πολιτική ηγεσία, δεν απαντάει η κυβέρνηση. Δεν, εκ του αποτελέσματος, δεν έχει προχωρήσει τίποτα με τη δικαιοσύνη. Υπάρχουν τα επομνήματα, υπάρχουν τα στοιχεία, υπάρχουν τα έγγραφα. Τι πρέπει να γίνει, κύριε Βίτα? Τι πρέπει να απαντήσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, όλοι εμείς, γιατί και εμείς έχουμε ένα μικρό μερίδιο σε όλο αυτό? Καταρχήν, ο κύριος Σπίνος καλά κάνει και φωνάζει, γιατί εκφράζει την οργή όλων των πολιτών. Συμφωνώ. Άρα λοιπόν, σε οτιδήποτε είπε, είχε απόλυτο δίκιο. Και να πούμε και κάτι άλλο. Ναι, εγώ θα πήγαινα στον τόπο του εγκλήματος. Όταν έχει γίνει κάτι τέτοιο με 58 νεκρούς, εγώ θα πήγαινα. Δεν θα καθόμουν από το γραφείο μου. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν 9 εκατομμύρια Έλληνες, οι οποίοι ζητάνε απαντήσεις. Πρέπει να ξέρει η κυρία Καριστιανού, δεν είναι μόνη της. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν? Εμείς οι υπόλοιποι να φωνάζουμε. Εμείς οι υπόλοιποι να μην το ξεχάσουμε. Εμείς οι υπόλοιποι να πιέζουμε, να το αναδεικνύουμε, να κρατάμε ζωντανό το θέμα και να επιμένουμε να υπάρχει πρόοδος της υπόθεσης όπως ακριβώς πρέπει. Μα δεν υπάρχει, κύριε Βίτα. Μα δεν υπάρχει αυτό. Αυτό μας περιγράφει, κυρία Καριστιανού, με φοβερή αξιοπρέπεια και ήθος. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι αλήθεια. Το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό, ότι δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Πρέπει να πω δυστυχώς την κυρία Καριστιανού, πρέπει να της πω ότι ακόμα από ό,τι ξέρω δεν έχει κλείσει η ανάκριση, που σημαίνει ότι ακόμα καλούνται άνθρωποι, καλούνται μάρτυρες. Γιατί τώρα αυτό το πράγμα, το οποίο επαναλαμβάνω θα επιβεβαιώνει ο δικηγός, είναι μεγάλη δικογραφία. Είναι πολύ μεγάλη και οι καθυστερήσεις θα είναι. Συγγνώμη, αλλά ήταν να κλείσει, κύριε Βίτα. Συγγνώμη, επειδή έχω
κάνει την έρευνά μου με εξαιρετικούς δικαστικούς συντάκτες. Ήταν να κλείσει. Και μπήκε εμβόλυμα η αποκάλυψη της ντροπής με τα ανθρώπινα μέλη στα βαγόνια και δεν έκλεισε. Τα λέω σωστά, κυρία Καριστιανού? Και μιας και σας έχουμε μαζί μας, συγγνώμη γιατί αυτά μπορούμε να τα πούμε και μετά, αλλά τώρα αφού έχουμε την κυρία Καριστιανού πρέπει να εκμεταλλευτώ την παρουσία σας για να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Δεν θέλω να πούμε όνομα, αλλά μία φιγούρα προκλητική, ένας κύριος, στέλεχος του ΟΣΕ μάθαμε ότι είναι μετά, που έβγαινε τη μία για να κάνει τον λογοκριτή στον υπάλληλο που αποκάλυπτε ότι δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση. Μετά παρίστανε τον επιβάτη του τρένου μπροστά στις κάμερες για να πει πόσο καλά είναι τα πράγματα. Αληθεύει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι επίσης κατηγορούμενος? Ναι. Μάλιστα. Και επίσης είναι στο σπίτι του. Μάλιστα. Τι είναι, που είναι, κυρία, που είναι, κυρία Καριστιανού, για πείτε το πάλι. Στο σπίτι του πήγε. Κύριε Βίτα, πώς το ακούτε? Εξαπατούσε το Πανελλήνιο, κύριε Βίτα. Παρίστανε τον επιβάτη, κύριε Βίτα, μπροστά στις κάμερες. Η κυρία Καριστιανού με συγκλώνησε με κάτι άλλο που είπε. Είναι δυνατόν να έχει γίνει αυτό και να μην είναι ο υπουργός μεταφορών στη φυλακή? Αυτό λοιπόν, εγώ νομίζω ότι είναι μια απορία. Δυστυχώς ξέρω ότι δεν μπορεί να γίνει υπό τις συνθήκες και όπως είναι η ποινική διαδικασία. Να ξέρετε όμως ότι είναι κάτι το οποίο όλοι έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Μάλιστα. Κυρία Καριστιανού, κλείνοντας αυτή τη συζήτηση, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Με όσο δύσκολο και αν είναι το ερώτημα και καταλαβαίνω την απάντηση. 9 μήνες μετά και με όλα αυτά που έχουν μεσολαβήσει, για την ακρίβεια δεν έχουν μεσολαβήσει ενώ θα έπρεπε. Πώς είναι η ζωή σας, πώς είναι η καθημερινότητά σας, χωρίς το παιδί σας, χωρίς τη ζωή σας, πώς περνάτε αυτές τις 24 ώρες του 24ωρου, κυρία Καριστιανού? Η ζωή μας ήρθε, τα πάνω κάτω ήρθα στη ζωή μας. Η πραγματικότητα, η καθημερινότητα είναι ένας Γολγοθάς πλέον. Εγώ προσωπικά δεν έχω ακόμα συνειδητοποιήσει αυτό που έχει γίνει. Είμαι σε μία άρνηση. Γιατί, κυρία Καριστιανού? Γιατί είναι κάτι που δεν μπορείς να το συνειδητοποιήσεις εύκολα. Ότι δεν θα ακούσω τη φωνή της, δεν θα μου πει μαμά, δεν θα δω το τηλέφωνο χτυπάει, δεν μπορώ να την αγκαλιάσω. Δεν συνηθίζεται αυτό. Η ζωή μετά είναι πολλή δουλειά για μένα. Προσπαθώ να ξεκινήσω με αυτό. Με τα νομικά, έχουμε γίνει Sherlock Holmes, διαβάζουμε δικογραφίες. Θα πάρουμε και το πτυχίο της νομικής στο τέλος. Τι σας λείπει περισσότερο, κυρία Καριστιανού, από το παιδί σας και από τη ζωή με το παιδί σας? Πιο πολύ με λείπει και με θλίβει που δεν μπόρεσε να κάνει το όνειρά της. Και είχε πάρα πολλά όνειρα. Και της έλεγα, βρε Μαρθή, ένα-ένα, βάλτα σε μια σειρά, όχι όλα μαζί. Θα τα κάνεις, σιγά-σιγά. Με λείπει και στεναχωριέμαι για εκείνη που έχασε όλα αυτά. Δεν με ενοχλεί ο πόνος. Ο πόνος είναι το λιγότερο. Εκείνη όμως που δεν πρόλαβε να ζήσει. Εκείνη. Μάλιστα. Κυρία Καριστιανού, θέλω να σας ευχαριστήσουμε. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα. Αυτό που εμείς κάνουμε και υποσχόμαστε από εδώ είναι να μην σταματήσουμε με τίποτα να ασχολούμαστε με το θέμα. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε από την πλευρά μας και σας δίνουμε την υπόσχεση όλοι εδώ ότι θα συνεχίσουμε να το κάνουμε.